Πάμε τώρα, χωρίς περισσότερη καθυστέρηση, να συνδεθούμε με τον εξαίρετο συνάδελφο, τον Φίβο Κλαβδιανό, ο οποίος από τα ξημερώματα βρίσκεται στο νησί της Λέσβου. Από τα ξημερώματα βρίσκεται από χωριό σε χωριό. Έχει χτενίσει τον καταβλισμό της Μόριας και έξω από αυτόν. Είδαμε το άρτιο διπορικό του, για το οποίο του αξίζουν συγχαρητήρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα με τον Γιώργο Μελιγκόνη, και τον έχουμε ξανά μαζί μας, γιατί θα το βγάλει στο μεροκάμα το Φίβο μου, τον έχουμε μαζί μας να μας δώσει την εικόνα έτσι όπως την καταγράφει εκείνος από το πρωί. Ποια είναι η κατάσταση? Εκτός από αυτά που είδατε και προηγουμένως στο βίντεο του Αντώνη Βολακάκη, προφανώς, γιατί όλα τα συγχαρητήρια σε αυτόν ανήκουν για τις στιγμές που κατάφερε να μεταφέρει στις οθόνες των τηλεθεατών. Αυτή τη στιγμή έχει πέσει μια παγωνιά στη Μόρια, πολύ διαφορετική από τη χθεσινή ήπια μέρα που μπορεί να είχε και βροχή και αέρα, ήταν ένας ζεστός καιρός για χειμώνας. Πριν από λίγο, μάλλον τώρα αυτή τη στιγμή, αλλάζουν οι κλούβες στο ΜΑΤ βάρδιες. Μια φωνή ενός μωρού πριν από λίγο έσκυσε τη νύχτα και δημιούργησε μια αναταραχή σε μια πτέρυγα του καταβλισμού, ξυπνώντας αρκετούς ανθρώπους, και ένας έφηβος τον παρέλαβε ένα ασθενοφόρο γιατί έσπασε το πόδι του. Αυτή είναι η εικόνα ενός καταβλισμού που αναπνέουν παραπάνω από 20.000 ψυχές, σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον ανοργάνωτα, με μεγάλα τμήματα ανοργάνωτα, χωρίς υλικοτεχνικές υποδομές. Αυτό που θα ήθελα να πω πέρα από το βιωματικό είναι κάποια σημεία για να δώσω ένα σώμα για κουβέντα στην πολιτική συζήτηση που θα κάνετε αμέσως μετά. Πρώτον, μιλάμε για πρόσφυγες. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι πρόσφυγες, δεν είναι μετανάστες. Είδαμε οικογένειες, είδαμε παιδιά, πάρα πολλά παιδιά, είδαμε γυναίκες αρκετές, και είδαμε πάρα πολύ κόσμο, ειδικά αυτό που έχει έρθει τώρα, να μην είναι από την υποσαχάρια Αφρική για παράδειγμα, αλλά από χώρες που έχουν πράγματι προβλήματα. Πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό που έχουν έρθει τελευταίους 3 μήνες, σχεδόν μια πανομοιότυπα χαρακτηριστικά, πρόσφυγες με καταγωγή από το Αφγανιστάν που ζούσαν για χρόνια με τις οικογένειές τους στο Ιράν και τα τελευταία περίπου 1-2 χρόνια σε καταβλισμούς στην Τουρκία. Επίσης, αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι δεν νιώσαμε να απειλούμαστε τουλάχιστον την ημέρα. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι σε εξαθλειωμένες συνθήκες, το λιγότερο μπορεί να πει κανείς, αλλά οι οποίοι μας κάνουν να νιώσουμε ζεστά με το χαμόγελό τους, με αξιοπρέπεια και με χιούμορ ακόμα, και με την προσπάθειά τους να περάσουν στα μίντια την αγωνία τους και την ιστορία τους. Σε ό,τι αφορά τη Μυτιλίνη, είναι σαφές ότι η Μυτιλίνη δεν αντέχει, δεν θα αντέχει μάλλον άλλο για πολύ. Και δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Απλά υπάρχουν 2 αντίρροπες δυνάμεις. Υπάρχουν κάποιες δυνάμεις οι οποίες τα βάζουν με τους πρόσφυγες, είναι σαφές αυτό τις τελευταίες μέρες, αλλά υπάρχουν και άλλες δυνάμεις οι οποίες αρχίζουν να στρέφουν τα βέλη τους στη διαχείριση που κάνει η νέα κυβέρνηση και στο πώς έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες δραματικά οι αριθμοί των προσφύγων που ζουν στην περιοχή. Και ταυτόχρονα, με μια παρατήρηση η οποία είναι οφθαλμοφανής, υπάρχει εγκατάλειψη της Μόριας και υλικοτεχνική. Δεν είδαμε ούτε μία τουαλέτα σε αυτή τη νέα πτέρυγα, εντός εισαγωγικών πτέρυγα, σε αυτή την επέκταση του καταβλισμού στο δυτικό σημείο του Ελαιώνα που περιβάλλει το κιτ, το επίσημο κιτ. Δεν είδαμε ούτε μία τουαλέτα, δεν είδαμε καμία υποδομή να έχει χτιστεί, παρά μόνο ό,τι κάνουν από μόνοι τους οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Και επίσης μαθαίνουμε, και αυτό αύριο θα το ψάξουμε πολύ περισσότερο και με αυτούς που εργάζονταν στη Μόρια, ότι από τους 280 συμβασιούχους με 8 μήνες μάλιστα συμβάσεις που υπήρχαν στον καταβλισμό, δεν έχουν μείνει μόνο 5-10, και άλλοι 20 που είναι μόνιμοι υπάλληλοι, και κατά τα άλλα το έργο γίνεται είτε από τα μέλη των μη κυβερνητικών οργανώσεων, είτε από τους ίδιους τους πρόσφυγες. Αυτό το στοιχείο, Φίβο, είναι εντυπωσιακό που μας λες, γιατί αν για 20.000 κόσμο το θέμα λύνουν 30 εργαζόμενοι, 20 μόνιμοι και 5 έως 10 συμβασιούχοι, καταλαβαίνουμε ότι δεν λύνεται κανένα πρόβλημα, έτσι. Και ο κόσμος των μη κυβερνητικών οργανώσεων, δεν μπορώ να ξέρω εγώ
τι ρόλο παίζουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και από ποιους κατευθύνονται και αν υπάρχει κάτι με ο κόσμος εκεί τι σου είπε. Ωστόσο, είδα τον κόσμο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, κόσμο από τη Βόρεια Ευρώπη, κυρίως νεαρά άτομα, να βοηθάει τους πρόσφυγες και να προσπαθεί να τους συντονίσει. Αλλά μιλάμε για μια κατάσταση η οποία αρχίζει να είναι ανεξέλεγκτη. Μιλάμε για πάρα πολλές χιλιάδες κόσμο, τους οποίους δεν ξέρει καν που οι ίδιοι πού να απευθυνθούν. Δηλαδή, πολλές φορές αυτό το ρόλο σήμερα ένιωσα σαν να πρέπει να το παίξουμε εμείς, τουλάχιστον στο βαθμό που μας προσέγγισαν για να εκφράσουν το πρόβλημά τους και με πολύ μεγάλη αγωνία να βιαστούν από πάνω μας για να μεταφέρουν στην Ελλάδα, που μάθανε ότι είμαστε αθηναϊκό κανάλι, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Φίβο, οι κάτοικοι, πήγες στα καφενεία, περπάτησες στο χωριό. Τι είπαν εκείνοι, τι εικόνα σου έδωσαν, πώς είναι η καθημερινότητά τους και πόσο πιστεύεις ότι μπορούν να αντέξουν ακόμα αυτή την κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει. Και στην πόλη. Όλοι συμφωνούν ότι αν εξαιρέσουμε τη Μόρια που αντιμετωπίζει προβλήματα καταστροφών σημαντικά, κυρίως στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, οι οποίες σε ένα βαθμό αποζημιώνονται και με κάποιες καθυστερήσεις. Mm-hmm. Στην πόλη οι περισσότεροι συμφωνούν και στη Μόρια ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη απειλή βαριάς εγκληματικότητας. Και στην πόλη μας είπαν ότι είναι ελάχιστες οι εξαιρέσεις κάποιου σπασίματος αμαξιού για να κλαπεί κάτι που υπάρχει μέσα ή ελάχιστον διαρρήξεων. Ωστόσο, αυτό που μας είπαν όλοι, μας είπαν βέβαια ότι είναι μια αναστάτωση μεγάλη να υπάρχουν 15χρονα που ζουν μόνα τους με κάποιο επίδομα και όταν παίρνουν το επίδομα το ίδιο βράδυ να γίνονται λιώμα από το ποτό και να μην υπάρχει ένας ενήλικος που να είναι ο κηδεμόνας τους. Αυτό βεβαίως δημιουργεί πρόβλημα στο πώς αφήνουν τα δικά τους παιδιά να συνυπάρξουν σε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό που μας είπαν όλοι είναι ότι έχει ανατραπεί η ισορροπία του νησιού. Ότι είναι πάρα πολύ πλέον αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι σε μια δυστυχία, σε μια μιζέρια, που όλο το νησί έχει αναπροσανατολιστεί στο να τους εξυπηρετεί και οικονομικά. Και όλο αυτό έχει βγάλει αυτούς τους ανθρώπους από την καθημερινότητα και τη ζωή που είχαν πριν. Και αυτό το πράγμα είναι πλέον σαφές ότι δεν το αντέχουν. Και από τη μεριά μας να κάνουμε και μια έκκληση. Ο σχεδιασμός που υπάρχει θέλει κάποιο καιρό για να υλοποιηθεί. Τα πράγματα τώρα είναι, κατά το γνώμη μου, πιο επείγοντα και δυστυχώς μπορεί να συμβεί κάτι πάρα πολύ άσχημο μέσα σε λίγες εβδομάδες ή μήνες. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη πολυτέλεια χρόνου. Φίβο, θα σε ρωτήσει και ο Σπύρος ο Σουρμελίδης. Ναι, καλησπέρα Φίβο. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι οι εικόνες που έχει στείλει μέσα στην όλη δυστυχία υπάρχει ένα χαρούμενο στιμιότυπο με τα παιδάκια που πάντα όταν βλέπουν κάποιους έτσι και τις κάμερες και τα λοιπά χαιρετάνε και γελάνε. Είναι το μόνο ευχάριστο μάλλον. Είσαι κάποιες ώρες εκεί. Ποια είναι η εξήγηση που δίνουν είτε στο καφενείο που μίλησες, είτε με όσους αρμόδιους πρόλαβες ακόμα να βρεις. Ποια είναι η εξήγηση για τις εγκατάλειψεις. Τι λέει ο κόσμος εκεί ή και στο καφενείο. Ποιος είναι ο λόγος που ξαφνικά είναι τα πάντα εγκαταλειμμένα. Δίνουν κάποια εξήγηση αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχει γίνει γνωστό ούτε στους ανθρώπους του νησιού, στους κατοίκους, ότι έχει εγκαταλειφθεί ουσιαστικά η Μόρια. Αυτό μας το είπαν οι εργαζόμενοι, ακόμα περισσότερο οι πρώην εργαζόμενοι, που μας εξήγησαν την κατάσταση και την είδαμε. Γιατί είδαμε πως οι νέες υποδομές που φτιάχνονται δεν έχουν καμία υλικοτεχνική βοήθεια και πως δεν συναντήσαμε κανέναν άνθρωπο εδώ να συντονίσει την κατάσταση παρά μόνο τους ανθρώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Σχεδόν μόνο αυτούς και ελάχιστους υπαλλήλους. Αυτό είναι κάτι που δεν έχουν άποψη στο νησί, όπως και επίσης δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κουβεντιάσουν το γεστό γιατί έχουν αυξηθεί οι ροές, δεν κατηγορούν κάποιον για αυτό το θέμα. Ίσως δεν έπαιρναν και πολύ σοβαρά όσα έλεγε η κυβέρνηση, ως αντιπολίτευση πάνω Νέα Δημοκρατία, ότι θα ανακόψει τις ροές. Αυτό όμως που ζητάνε όλο και περισσότεροι είναι ότι πρέπει να γίνει πράξη η αποσυμφόρηση του νησιού, να περάσουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας οι πρόσφυγες. Και δεν λένε μάλιστα ότι δεν θέλουν κανέναν πρόσφυγα περισσότεροι. Λένε ότι αντέχουν μερικές χιλιάδες, αλλά δεν μπορούν να αντέξουν 22.000 στο Κι της Μόριας και 27.000 σε ολόκληρη τη Μυτιλήνη. Ναι, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Και κάτι ακόμα, Σπύρο. Α, πες μου. Ναι, λέω επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση. Αυτό που είπες για τα παιδιά. Καθυστέρηση. Αυτό που είπα.
Έλα, έλα Φίβο μου, αυτό που είπε για τα παιδιά, ναι. Λέω ότι ήταν η μόνη, είναι η μόνη ευχάριστη, ωραία, αισιόδοξη εικόνα με το γέλιο των μικρών παιδιών. Από τις εικόνες που έστειλες. Ευτυχώς, ακόμα και σε αυτές τις άθλιες συνθήκες που είδαμε, πραγματικά συνθήκες που δεν μπορώ να μεταφέρω στην κάμερα, που ντρέπομαι να τις μεταφέρω, που τις είπα σε ανθρώπους με σοκ, σε φίλους μου και κοντινούς μου ανθρώπους, παρόλα αυτά υπήρχαν χαρούμενα πρόσωπα, υπήρχαν άνθρωποι που μας έκαναν πλάκα, νεαρό κόσμος που μας έκανε χαβαλέ, άνθρωποι μεγαλύτεροι που μας αξιοπρέπεια, με αξιοπρέπεια μας προσέγγισαν, και παιδιά, πάρα πολλά παιδιά που έπαιζαν μπάλα, που έπαιζαν βόλους και εικόνες που είχαμε να δούμε δεκαετίες στην Ελλάδα. Η ζωή προχωράει ακόμα και σε αυτές τις άθλιες συνθήκες. Μάλιστα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Αν στις συζητήσεις που είχες, υπήρξε συζήτηση και για τους λεγόμενους αλληλέγγυους, γιατί εδώ στο κέντρο γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, γίνεται πολύ μεγάλη, ας μην χρησιμοποιήσω καμία λέξη, γίνεται πάρα πολύ μεγάλη, υπάρχουν πολλά επιχειρήματα ότι εξεσήκωσαν οι αλληλέγγυοι κτλ. Πάντως και από τις χθεσινές συνδέσεις που είχαμε από εκεί, φάνηκε ότι είναι ντόπιοι, ότι είναι δηλαδή άνθρωποι, νέοι άνθρωποι κάποιων ίσως και παρατάξεων, οι οποίοι στηρίζουν τους πρόσφυγες και τους βοηθούν κτλ. Υπάρχει κάποια μεγάλη αντιπαράθεση με αυτούς τους λεγόμενους αλληλέγγυους από τους κατοίκους, ειδικά στη Μόρια? Όχι, εγώ δεν την είδα αυτήν. Και μάλιστα στο αεροπλάνο που ερχόμασταν με τον Αντώνη, μας έκανε εντύπωση το πόσο πολύ κόσμος του, όσων ταξίδευαν, αποτελούνταν από ανθρώπους νέους σχετικά σε ηλικία από τη Βόρεια Ευρώπη, που είχαν έρθει, φαντάζομαι, ως συμμετέχοντες στις μη κυβερνητικές οργανώσεις που υπάρχουν στο νησί. Είδαμε πάρα πολλούς τύπους ανθρώπους και στο φούρνο που πήγαμε να πάρουμε κάτι να φάμε, και στα φαρμακεία είδαμε ανθρώπους να ψωνίζουν μεγάλες ποσότητες φαρμάκων ακριβώς για τους πρόσφυγες. Δεν είδαμε σε καμία περίπτωση τους κατοίκους να τους ορμάνε, και γενικά δεν είδαμε με τη Λινιούς να συμπεριφέρονται άσχημα σε πρόσφυγες. Σε εμάς κάποιοι μιλήσαν προσβλητικά, με πολύ άσχημα λόγια. Κάποιοι μιλήσαν και με λίγο χιούμορ, αν και πάλι λίγο προσβλητικά, λέγοντας εννοείται τους επενδυτές, και εννοούσαν τους πρόσφυγες. Αλλά δεν είδαμε αντιπαράθεση σε πάρα πολλούς πρόσφυγες που κατέβηκαν στη Μυτιλίνη, στην πόλη το πρωί και το που ήμασταν εκεί, και το μεσημέρι περάσαμε μια σύντομη βόλτα. Φάνηκαν να μην τους δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Δεν είδαμε, μολονότι, όπως λένε, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Είναι και της ντοπιολαλιάς τους αυτή η φράση, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ στη Μυτιλίνη, και το έλεγαν όλοι. Παρ' όλα αυτά, δεν είδαμε επιθέσεις ούτε ενάντια στους πρόσφυγες άμεσες, ούτε ενάντια στους ανθρώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είτε πρόκειται για τους Βορειοευρωπαίους, είτε για τους υπαλλήλους που υπήρχαν αυτούς των οκτάμινων συμβάσεων, που οι περισσότεροι είναι Μυτιλινοί και κάποιοι είναι από άλλα μέρη της Ελλάδας. Και οι οποίοι έχουν, και θα τα πούμε αυτά όλα αναλυτικά, έχουν εγκλωβιστεί στη Μυτιλίνη. Γιατί τους είχαν υποσχεθεί ότι θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους, πονάνε τη Μόρια, πονάνε αυτή την κατάσταση, περιμέναν να δουν τι θα γίνει, και τώρα σιγά σιγά αντιλαμβάνονται ότι απλά τους ξεγέλασαν και το σχέδιο είναι να εγκαταληφθεί η Μόρια, ενδεχομένως ίσως για να οξυνθεί μια αντιπαράθεση για το προσφυγικό. Μάλιστα. Φίβο Κλαδιανέ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή, με δεδομένο ότι είσαι στο πόδι από το ξημέρωμα, να ξεκουραστείς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας μετέφερες και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και εδώ στο Κόντρα 24. Πήγαινε όμως να ξεκουραστείς. Ζωντανά ήδη έχει πάει 12.30 σε λίγο. Πήγαινε να ξεκουραστείς. Σε ευχαριστούμε. Έκανες μια εξαιρετική δουλειά και ο κόσμος το λέει εδώ στα μηνύματα. Σε ευχαριστούμε για την εικόνα που μας μετέφερες.